μοναδικό δώρο του Φλωρινιώτη για τις γιορτές. Δώστε με χάρη με την υγειά σου να το φοράς εσύ. Έλα, λελέτη, μάχαξε, να σε κάνω πλάκλωτη. Ελεύθερα παιδιά, δεν με παρεξηγείτε εμένα, και να με παρεξηγήσετε, ξέρετε... Έλα λουλούδι του μπαχατζέ, θα να σε κάνω λάκρυ. Έλα λουλούδι του μπαχατζέ, θα να σε κάνω λάκρυ. Επιτέλους, αυτό είναι το ελληνικό τραγούδι. Εσύ είσαι η αιτία ζωντανό πράγμα μαλάχινα. Μανίζα γουστάρισα μαλάχινα, τη βρούμε together outside now. I want you to be my UFO. Να γίνεις κολλητή μου now. We're gonna fight it together, θα τη βρούμε μεταξύ μας. Ξεράθηκε η κόμη να πω εμφάνα μας. Στα κάτι. Pierre Gardin. Pierre Gardin 8300 χωρίς τη φόδυρα. Παπιό Παπαλιγούρα style. 1800 φράγκα each side. Μέσα είσαι ρε μάγκα ολάσπρα. Πουκάμισο σατέ διαφανές ρε καρτέβιζη. Παντελονάκι, άγια κάτω κούτω 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 κούτω. Τι είναι η αμερικανική βερσιόν, η ελληνική πάει στο άλλο. Α, τσακα τσακα τσακα. 8350. Παπούτσι μου κασέρ γαλλικό, 2.500 το ένα. Είναι να τα αγοράζω γιατί έχω δύο πόδια δεξιά, δεν βρίσκω στο ίδιο κατέστημα. Και κάλτσα πανερέ, δραχμή 10. Και έτσι είχα και ένα τάλαρμα ακόμα, θα έπαιρνα και την άλλη με την παταλιά. Πολύ τι βρίσκω με το πόδι μου ρε μάγκα. Ρε καρτέ τρίχα, αγνώ παρθένο μαλλί. Και πατούσα ελεύθερη και ωραία. Ρε μάγκα έχεις κανένα κόκαλα πάνω σου. Κουταλάκι, δε γαμείς, θα βάλω δάχτυλο. Εσύ είσαι η αιτία. Δακτυλιδάτες και την κάβλα να. Κολύβεται τη λίγη να. Μπρουλ κρουμ. Εσύ είσαι η αιτία που πονώ. Λαϊκό παράπονο. Μα τι μπορώ. Μα τι μπορώ να κάνω. Ακολουθεί το άσμα που το πέρασε και το τρίτο πρόγραμμα. Κατσιδάκι στο διεθνή. Ξεφολιαριλίκης και τώρα. Τρίτο πρόγραμμα. Κουλτούρα. Το θέμα πολύ συγκλονιστικών περίληψης.
Αυτός να μου, με αυτή να μου. Παντρεμένος κι αυτός να μου, παντρεμένη κι αυτή. Άρα παντρεμένη κι δυο να μου. Φιλοσοφία Καρτέσιος. Ναι να μου. Και έχει βαρεθεί ο έτσι να μου συνέχεια να μου, απ' την ίδια πάντα να μου. Και της ξηγείται τραγουδιστικά ο κόμενος. Παντρεμένη κι δυο, γύρνα σε παρακαλώ. Παντρεμένη κι δυο, γύρνα σε μπαμπούμπα με τέφι πάντα αυτή στο έτσι αυτή. Έχεις μέσα σου γι' αυτό το νιώθω, το ρυθμό. Και είμαι μπαμπούμπα με τέφι πάντα αυτή στο έτσι αυτή. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ κι έχω μεγάλη τυρέλα. Σ' έχω μαυρί στο κολομέρι μετά από αυτήν είσαι απ' το χτύπημα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Γελάτε. Μια ζωή μπέμπα μπούμπα θα ακούτε και από το πρώτο πρόγραμμα και από το δεύτερο και από το τρίτο. Και θα περιμένουμε να πεθάνει ο Ξυλούρης, θα τον ακούσουμε από την ΙΕΝΕΡ. Να σε αυτό το κολό το ποζούμε και μετά λένε ότι βρίζω. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ κι έχω μεγάλη τρέλα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, έλα μαζί μου έλα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, φέρε και μια σαρμέλα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Ρουλί, κάντους το κλείσμα της ζωής τους. Έτσι κάνουν όλες. Μη γελάτε τραγούδι με αυτό. 2 το μεσημέρι Κυριακή βάση παπ. Έτσι κάνουν όλες. Δεν μπορώ. Δεν μ' αρέσει, θα σε βγάλω φλουφλί. Φλουφλί μου δεν δίνει πια πολύ. Με τα λεφτή της άρκας μου. Το ειδιπαθές σου βλέμμα ανατριχιαστεί της επιδερμίδας μου. Έτσι κάνουν όλες, ναι, έτσι κάνουν όλες. Τώρα σίγουρα το μπαίνει. Για εμείς οι καλλιτέχνες που τραγουδάμε σε δίσκη το παίρνουμε όλοι οπωσδήποτε. Μεταξύ μας αυτό μη φύγει, μεταξύ μας. Ο Βοσκόπουλος μέχρι τώρα τον έχει πάρει 5 φορές. Εγώ τον έχω πάρει 4. Ο μόνος που δεν τον έχει πάρει ακόμα είναι ο Γιώργος Σαμαρίνος. Γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει και μου. Θα σου χαρίσω το τουνιό, πασχαλιμό. Δεν σου φτάνουν τα ματιών και σαλόνι. Δεν σου φτάνουν και από τα ματιών και σαλόνι. Ένα λουλούδι του μάτια για να σε κάνουν να κλαίνει. Ένα λουλούδι του μάτια για να σε κάνουν να κλαίνει. Thank you.
Παρακαλώ, θα ξαναγυρίσω σε λίγο για πάρτι σου και μόνο. Θα αλλάξω την Παναγία Καριόλη εσένα. Να μου την πληρώσει την ύφη. Τα δάκρυα πέφτουν στους ώμους της. Είναι και λιγάκι στραβοκάνα, δηλαδή τι λιγάκι, είναι η μόνη γυναίκα που κυκλοφορεί σε δύο πεζοδρόμια ταυτοχρόνως. Έχει ένα μάτι όμως, φοβερό, ένα έχει. Κυκλόπια ομορφιά. Θυμάμαι όταν τη γνώρισα, προμνημονεύτων χρόνων, τη γνώρισα σε ένα πάρτι, τα πάρτια ήταν της μόδας την εποχή μου. Είπα μέσα μου, oh my god, what woman is this? Και της έριξα το χαμόγελό μου αυτό που σκοτώνει. Εκείνη μου χαμογέλασε. Είχε τα ωραιότερα ούλα που έχω δει στη ζωή μου. Από εδώ δεν είχε πολλά, είχε τρία. Είχε δύο γονθίους, έναν κοπτήρα και 18 γέφυρες. Μα την Παναγία παιδιά, 18 γέφυρες στο στόμα, κάθε φορά που τη φύλαγα πλήρωνα διόδια. Με τον καιρό καταρρεύσαν οι γομφοί, φύγαν οι γέφυρες, έμεινε ένας κοπτήρας μπροστά μου. Λέει, πρωθές χαρά, αλλά μπαίνει εδώ, τι έμεινε, θα το βγάλω, με λίγο τρελίζε, μωρί, και πώς θα ανοίγω με τις μπύρες. Το ωραίότερο μου το είπε προχθές. Μου λέει, τι μέρα σήμερα, χαράλαμπε. Λέει, όλες οι μέρες, αγάπη μου, ίδιες είναι. Λέει, αυτή πια. Σήμερα ξεχνάς, λες, είχω με την επέτειο του γάμου. Τι θα μου πάρεις? Γιατί ό,τι θέλεις, κορίτσι μου. Λέει, θέλω να μου πάρεις ένα σουτιέν. Γιατί να το κάνεις το σουτιέν, μήπως έχεις και τίποτα να βάλεις μέσα? Λέει, λοιπόν, και τι είμαι αυτό, μήπως και εσύ δεν φοράς όβρακο? Με συγχωρείτε, φοράει, μακρύ με βούλες. Τέλος πάντων. Κοιτάτε, εσείς με βλέπετε με συμπάθεια, μαντάμ, πέστε μου το όνομά σας, πώς σας λένε, πώς σας λένε, πώς? Λουλού, δεν είναι Ελληνής. Φαίνεται ότι είναι από το εξωτερικό. Do you speak Greek, my dear? Αν μιλάτε ελληνικά, τώρα θέλω να μιλάω και κανένα αγγλικό, ρε, μου λέω, wonderful this country, you know, as a matter of fact, I mean, very nice. Τώρα λέει μέσα της κυρία του Μπούση, τι μόρφωση. Εντυπωσιάζεις, κατάλαβες. Ένα άλλο να μιλάς ξένες γλώσσες. Γιατί τώρα που γίναμε πια είμαστε Ευρωπαίοι, έχουν αλλάξει. Γιατί είδατε, καταρχήν, τι ωραία διασκεδάζουμε εδώ, κυρία Λουλού, είπατε. Θα είναι το υποκοριστικό αυτό, αποκλείται να είναι το πραγματικό. Πέστε μου το πραγματικό σας. Παρακαλώ. Αϊσέ. Είστε μείγμα, κυρία μου. Σύζυγός σας ο κύριος, ναι, το κατάλαβα, ναι, κοίταξε το πού στην καρία, ναι. Βαλκάνιος, μαντάμ, Βαλκάνιος ακόμα. Δεν είναι αυτός, ευτυχώς. Ποιος είναι?
Είδατε τι ωραία που μιλάμε σαν οικογένεια. Α, και μια και είμαστε σαν οικογένεια, να σας πω και ένα νέο πολύ σημαντικό. Δηλαδή σήμερα είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, γιατί νομίζω το νέο που θα σας πω είναι το πιο σημαντικό μετά τη βράβευση του Οδυσσέα Ελίτη από τη Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Ο Μητσοτάκης το προτάθη για τον Νόμπελ Χημίας. Ναι, είναι ο μόνος υπουργός που κατάφερε να κάνει το χιλιάρικο σκατά. Με συγχωρείτε, μπορεί να κάνουμε χιούμορ έστω κακής ποιότητος, όπως ανέγραψε η σταστήλα στη Μεσημβρινή. Διαβάζετε Μεσημβρινή, να διαβάζετε. Είναι καλή κατά την εκένωση. Ναι, δημιουργεί σπασμού στο έντερο και φεύγει όλο το πράγμα μονοκόμματο. Ούτε ραδίκια, ούτε το τσάι της Ινδιάνας, ούτε βερίκοκα. Ρίχνεις ένα άρθρο και καθαρίζεις μια και καλή. Έτσι και φτάσεις στην αθλητική σελίδα, σε πιάνει και τσιριό. Μπορεί να κάνουμε χιούμορ κακού ποιότητος, αλλά τότε σημαίνει, κύριοι, ότι δεν εκτιμόμεντας αξίας. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μόνος Έλλην, ο οποίος κατενόησε τα τραγικά στιγμάς, άτινας, διέρχεται το έθνος, ενώ εμείς δεν τα κατανοήσατε. Απόδειξε όλα αυτά εγκρεπάλε περί ανθέων και συναισθιάσεων και δει σε εποχήν λιτότητος. Και ο Κώστας επανειλημμένος το ετώνησε. Τον Καραμαλή το λέει ο Κώστα, είμαστε κολλητοί στο Παρίσι, είχαμε και την ίδια γκόμενα, νεκρόφιλοι ήτανε. Επανειλημμένος το ετώνησε ο Κώστας. Λιτότητος, λιτότητος, λιτότητος. Τον άκουσε και ο Φλωράκης και νόμιζε ότι έλεγε Ισότης. Τον έγραψε 5 μήνες τζάπα συνδρομητής στο ριζοσπάστη. Τώρα ευλόγως θα με ρωτήσετε, είναι τι ποιήσομεν με τα χρήματα ημών εις τη άφτας ημέρας χαλεπάς άτινας διάγομεν. Είδατε κυρία γλώσσα, όχι σαν καλέ βαβητσιώτης λέει δημοτική. Δημοτική να μιλάς εσύ ρε, εγώ θα μιλήσω δημοτική. Πώς θα φανεί η μορφωσής μου. Τόσα χρόνια που μορφωθήκαμε. Άντε να πεις την γλώσσα ή δημοτική, να πεις τη δημοτική ο μυστικός δείπνος, να πεις το κρυφό τσιμπούσι. Πώς, άντε να πεις ο Κωνσταντίνος ο παλαιολόγος, να πεις ο Κότσος ο παλαιοκουβέντας. Αυτό λέγεται, άντε να πεις όμως τη δημοτική της επιχρήμασης εκδιδωμένης γυναικός στο κυκλίδωμα. Τι θα πεις, της πουτάνας στο κάγκελο. Αυτά είναι χιδεότητες. Επιμένω στην καθαρέβουσαν κύριοι. Τώρα θα μου πείτε τι να ποιήσουμε με τα χρήματα ημών. Επενδύσατε τα κύριοι. Επενδύσατε τα ή βάλτε τα στην Εθνική Τράπεζα. Έχετε τη διαφήμιση της Εθνικής Τραπέζης, κυρία Λουλού μου, που βγαίνει ένας μαλάκας, έτσι. Κύριε, μια σουράβλα από εκεί στο έτσι αυτή. Και ρωτάει ο μαλάκας. Αν είχατε 1 εκατομμύριο, εμβαίνει μαλάκας. Τι θα το κάνατε. Και λέει σουράβλο. Εγώ θα έπαιρνα ένα σπίτι. Με 1 εκατομμύριο. Αυτή έχει μείνει στο 1908. Είναι ένας άλλος, του λέει, εσείς, λέει ο άλλος, εγώ θα έπαιρνα ένα αυτοκίνητο. Πάρε ζάντα και βολέψου. Και λέει στον τρίτο, εσείς, και λέει αυτός, εγώ έχω 1 εκατομμύριο δραχμές. Το έβαλα εις την Εθνική Τράπεζα και παίρνω τα αρχίδια μου. Μην γελάτε, ματάμ. Έβαλα κι εγώ ένα, αυτά πήρα. Και πώς, περίμενα και 3 μήνες, είχα απεργία. Ας υποθέσουμε ότι βάλαμε, έτσι. Τι θα πάρεις ρε παιδιά, 12.800 το μήνα. Κυρία Λουλού μου, ζει άνθρωπος με 12.800 το μήνα. Ζει οικογένεια με 12.800 το μήνα. Για όνομα του Θεού. Η ακρίβεια δεν ξέρω εγώ, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Χθες να σας πω ένα παράδειγμα ενδεικτικό της ακριβίας. Χθες φώναξα ένα βιτίο, τον αχόρταγο, και εσείς τον κύριο Μίτσο φωνάζετε. Καλό παιδί, δεν λέω, το παράχησε τελευταία όμως. Ναι, το παράχησε ο κύριος. Να μου αδειάσει το βόθρο. Διάβασα ότι τα προϊόντα αυτά στην Αμερική, λέει, τι πρακτικός λαός, δεν τα πετάνε, λέει αυτοί. Άκου, τα κάνουνε τούβλα. Από τέτοιο τούβλο πρέπει να είναι το κεφάλι του Κάρτερ, παιδιά. Σκατό τούβλο συμπεπυκνωμένο.
πώς λέμε νοβοπάν, πολυουρεθάνη, κοντραπλακέ θαλάσσης, είναι καινούρια προϊόντα αυτά. Μετά την αναρρόφηση ρωτά του Μίτσο, Μίτσο, τι σε χρωστάω, απάντησες Μίτσο. Για πάρτε σου ρε μάγκα, παιδί που στάρω να μου. Και είσαι και καλό παλικάρα κι εγώ και τις κασέτες σου λαθρές. Ρίξε να μου 600 και είσαι φίλος. Λέω εννοείται κύριε Μίτσο να πληρώσω 6.300 δραχμές για το βιτίο. Λέει τόσα παίρνουμε ρε μάγκα. Λέω με συγχωρείτε κύριε Μίτσο αλλά δεν τα πλήρωνα αυτά λεφτά. Δεν πειράζει τα ξαναβάλω πίσω. Και πλήρωσα παιδιά 6.300 δραχμές το βιτίο. Μετά έκατσα και τα υπολόγισα. Έρχονται ακριβώς 1.40 το κιλό. Δηλαδή έτσι πως πάμε σε 2-3 χρόνια, ούτε σκατά θα μπορούμε να φάμε. Και έχεις τον Καραμαλή που ορίζει, που λέει σφιχτείτε τώρα να φάτε αργότερα. Άντε να σφίγγεσαι φλούφλι και να έχεις και βόθρο. Αυτό λέγεται πληθωρισμός. Εσύ πια παράγεινες Ευρωπαίος. Πολύ καλό παιδί. Κοιτάτε τι ωραία που... Δεν είναι ωραία κυρία Λουλού μου εδώ να ξανάρθετε γιατί πρώτη φορά σας βλέπω. Τι είπατε? Ο Ανδρέας. Και εσύ που Ανδρέας έχει χειροκροτήσει μέσα. Ο Ανδρέας, χειροκροτήστε. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Να χειροκροτήσουμε και τα άλλα τα παιδιά γιατί δεν είναι δημοκρατικό της. Καταλάβατε όλοι μαζί. Μην χεστούμε. Άντετε. Μην νευριάσω κι όλα ξαφνικά. Είναι πολύ καλά παιδιά, γιατί έχουν, ξέρετε, κυρία Λουλού, μου έχουν υιοθετήσει το ευρωπαϊκό πνεύμα. Δεν σας λένε Λουλού. You pull my leg. Δεν πειράζει, εγώ δεν σας λέω Λουλού, μ' αρέσει, δεν πειράζει. Είστε συμπαθιστά. Έλεγα ότι εμείς στο μαγαζί, ξέρετε, έχουμε και ένα ταφεντικό μας, το ξέρετε. Α, καταπληκτικά. Τι έγινε, θα συνεχίσουμε ή δεν θα συνεχίσουμε. Ήταν να κλείσουμε την Κυριακή, κυρία Λουλού. Τώρα θα συνεχίσουμε επόμενος, θα μπορείτε να έρθετε και μετά το Πάσχα, θα κλείσουμε 30 Μαΐου, αν δεν μας κλείσουνε. Έτσι πως πάμε. Ναι, έτσι πως πάμε. Πολύ ωραίο το ζώο αυτό, μαντάμ, που φοράτε. Ποιο ζώο την αγόρασε, ε? Δεν βαριάστε, Γιάκο, πάτε. Είδατε, δεν παρεξηγείτε. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει Ευρωπαίος. Πριν από 6 μήνες που είμαι στα Βαλκάνια, αν έκανα αυτό το πράγμα, θα λέει κάτι κάτω μπορεί καριόλα, μη σου καμιά πουλιά να πω. Τώρα το περνάει Τούρκος, λέει Ευρωπαίος, να τσατιστώ. Δεν τσατίζω. Γιατί όταν τα λέμε, άλλο να είσαι Βαλκάνιος και άλλο Ευρωπαίος. Και τι προσπάθειες γίναν για να γίνουν Ευρωπαίοι. Εμείς βάλαμε το ευρώ και οι άλλοι βάλαν τα pay. Γιατί όταν κάνεις business είναι 50-50. Καταλάβατε, κάτι βάζει ο ένας, κάτι βάζει ο άλλος. Μην τα βάλουμε όλα εμείς και αδικήσουμε και το προστάτη μας. Έχουμε και προστάτη. Δεν φτάνει που δεν μπορούμε να πάμε μόνοι μας για κατούριμα, έχουμε και προστάτη. Ξέρετε γιατί είμαι ο κυρία Λουλού, για το Βαλερί Ζισκάρ Δεσφουάν. Μη γελάτε, αυτή είναι η σωστή προφορά. Είναι Βαλερί Ζισκάρ Δεσφουάν. Ορισμένοι εκκυζαίζονται στα πάντα, βγαίνουν και λένε ο Βαλερί Ζισκάρ Δεσφουάν. Ε, τι είναι αυτά, Δεσφουάν. Και φταίς είναι ο άνθρωπος. Ακούτε, Δεσφουάν. Είναι Βαλερί Ζισκάρ Δεσφουάν. Στρογγυλό σαν τον κόλο της κόντας. Ζισκάρ Δεσφουάν. Δεν είναι Δεσφουάν, προσέξτε, είναι Δεσφουάν. Τον είναι πιαστό με τη γλώσσα στριφογυριστό, χτυπητό στον ουρανίσκο και βγαίνει καρφωτό από τα ρουφούνια. Γαλλικά Ζαν, όχι Ζαν. Ζαν. Ο καλός λέγεται Βον και ο καλός Γιάννης λέγεται Ζαμπόν. Να είμαστε δύο γαλλικά να μορφωθείτε. La porte λέγεται η πόρτα. Καλωρίφερ λέγεται η θέρμανση και la porte καλωρίφερ οι θερμοπύλες. Προφορά χρειάζεται. Ο μόνος Έλλην που μιλάει σωστά γαλλικά είναι ο Καραμανλής. Το έχετε ακούσει. Όταν ήταν στην Κίνα και μίλαγε με το Χουα Χουα Φέμι στα γαλλικά και τον άκουσε και τη δόξα τω Θεώ λέει και ένας πρωθυπουργός που μιλάει κινέζικα. Ναι. Η σωστή προφορά είναι Valéry Giscard d'Estaing. Πρόεδρος με...
Προσωπικότητα. Εμείς, κυρία Λουλού, στην Ελλάδα εκεί τοποθετούμε την προσωπικότητα. Λέμε αυτός έχει 5 κιλά με το κιλό πάει στην Ελλάδα η προσωπικό της. Λέμε αυτός έχει 6 κιλά και 300 γραμμάρια, ακρίβειες. 10 κιλά ο Βαλερίς Γκάρντεστερ. Με ο δικός μας ο Τσάτσος στην Αγία. Θυμάσαι την ημέρα που είσαι Βαλερί Ζισκάρ στην Ελλάδα, ήταν την ημέρα που υπογράψαμε την συνθήκη της εισδοχής της Ελλάδος στην κοινή. Αγορά. Η αγορά είναι κοινή. Η Ελλάς είναι θηλυκού γένους, εμείς θα είμαστε η πρώτη εταίρα της κοινής. Το τι πίδημα έχει να πέσει, παιδιά, δεν περιγράφεται. Εγώ δεν είχα πάει στην υποδοχή, είχα πάει στη μάνα μου, ήταν Κυριακή και κάνει κεφτέδες, κάθε Κυριακή κάνει ποντιακούς και θες σπέδιο μισός από εδώ από το δάχτυλο. Δεν είχα πάει, λέω μαμά έλα να δούμε το τεστέν στην τηλεόραση. Έχουμε και έγχρωμο δέκτη, καταναλωτή του κερατά στην οικογένεια και κάθε μου μπροστά στην τηλεόραση έτσι. Σαν μονόχα βγήκατε. Και σε λίγο βγαίνει ο τεστέν, με άσπρο κουστούμι και κόκκινη γραβάτα. Σαν θερμόμετρο ήταν. Ανέβηκε στο βόθρο του, στο βάθρο του. Έβγαλε τα γυαλά, καταφόρεσε. Έβγαλε και ένα σημείωμα από την τσέπη του και ξαφνικά αρχίζει να διαβάζει ελληνικά. Λέω, έλα μου μη στον τόπο σου. Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ακόμα σηκωμένη μου είναι να προσέξω. Ναι, ανατρίχιασα, παιδιά. Έχω νιώσει, ένιωσα ένα κενό από κάτω μου ξαφνικά. Λέω, είναι δυνατόν, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ελληνικά ρε παιδιά, ελληνικά. Το λέω, το θυμάστε κυρία Λουλού μου. Δασί ήταν αυτό το σύγμα, δασί. Ευχαριστώ. Πάντα πίστευα καί. Αυτό το καί είναι το και. Δεν υπήρχαν διαλυτικά. Μία μύγα είχε χέσει κατά λάθος το χαρτί του. Το είχε ξεχάσει δίπλα σε κάτι λουκουμάδες που του στείλαμε. Γιατί για να τον καλοπιάσουμε στείλαμε προϊόντα μας λουκουμάδες, τραχανά, το μαλλί της γριάς. Πάντα πίστευα καί πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός αποτελείται από μαλαματοκαπνισμένους από γόνους των αρχαίων πούστη που στηρίξανε με τη σκέψη τους τον δυτικό πολιτισμό. Κάει κι άλλο κάει. Πολύ μιγά κυρία Λουλού με κοντά πόλεμα σμήνος. Ότι όι, το όι είναι άρθρο πληθυντικού αριθμού αρσενικού γένους. Έλληνες πολιτικοί είναι αρχήγοι που ασχολούνται με υποθέσεις του κοϊνού συμφέροντος. Έχετε την καλύτερη κυβέρνηση, αλλά υπάρχουν και μερικοί αντιδραστικοί που συνεχώς διαμαρτύρονται. Σ' αυτούς εσείς ο ελληνικός λαός που έχετε γλώσσα που τσακίζει κόκαλα να απαντήσετε με μια σοφή ελληνική παροιμία. Εδώ ο κόσμος καί ελγετάει, καί το μόι νύχτε νύζεται. Ο κακός το είπαμε μέσα μας, now we are going to eat with the golden spoons. Και ξαφνικά, ενεργειακό, κρίσεις, κρατημίσεις, τόνα, τάλων. Κι αν δεν υπήρχε κυρία Λουλού μου, Μητσοτάκης. Δεν θέλω γέλιο όταν μιλώ για Μητσοτάκη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Εγώ προφώ απεριόριστη εκτίμηση και σεβασμό, γιατί γνωρίζω. Αν μου επιτρέψετε δε σήμερα και να εκφράσω αυτόν τον ενθουσιασμό που έχω μέσα, επειδή όπως τόνισα είμαι στην οικογένεια, αν μου επιτρέψετε σας παρακαλώ να σας τραγουδήσω ένα τραγούδι που έχω γράψει ειδικά για τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί δεν σας κρύβω, τον Μητσοτάκη εγώ τον έχω γραμμένο ίσα με 8 τραγούδια. Μπορεί και 10 να του έχω γράψει. Το τελευταίο που το έγραψα είναι ένα άσμα πολύ όμορφο. Είναι άσμα, ναι, τα λέμε στα συμβόλαια, λέει 4 άσματα. Ένα άσμα το οποίο είναι πολύ όμορφο. Το ονομάζω Οδύ εις Μητσοτάκη. Είναι κάτι μεταξύ άγχους, αναφυλαξίας, ηλαράς, σαδομαζοχιστικού πάθους, ουρολοιμόξεως και εκτρώσεως. Θα παρακαλέσω ιδιαίτερα να προσέξετε το περιεχόμενο του, είναι ατμοσφαιρικό το άσμα. Σε παρακαλώ, Ηλία, κατέβασέ μου τα φώτα και ρίξε μου τον προβολεύς. Είναι η πρώτη φορά που συνουσιάζομαι με ακτίνες λέιζερ. Αυτό δεν το φαντάστηκε ούτε η έρευνα για την ερωτική ζωή των Ελλήνων. Παρακαλώ να προσέξετε ιδιαίτερα τον στίχη. Να πάρω το κατάλληλο ύφος να κάνω δήλωση προλογική. Λυπήσουμε, δεν έχω φράγκο. Κατεβαίνει
πλαγιά πλησιάζει την αγαπημένη του εξαπλωμένη αυτή στο κρασί. Μετέω μου μωρή μ' αγαπά, γιατί με... Σεξουαλική απελευθέρωση. Κάτι μεταξύ κομιδηλίου και αγροτικού πορνό. Και εσύ από εδώ παρατηρητής βλέπεις την εικόνα, στη δίδη, το σκέπτεσαι όλους μαζί και βγαίνει το άσμα μόνο του. Και βγαίνει δημοτικό, αλλά πολύ κλαμμένο, σε ηχηρότητες πέμπτες. Αρχίζει με το ωραίο. Stupid son of a bitch. Or I'm going to change your life, stupid. Θα σου αλλάξω τα φώτα. Come here. Stupid creature. Τρομάξατε προηγουμένως, μαντάμ. Είναι που δεν γνωριζόμαστε, μαντάμ. Τώρα όμως που γνωριστήκαμε, μαντάμ. Να βλεπόμαστε. Να βλέπω όμως την κατά περιόδους. Και ξέρετε εμένα πόσο με ενθουσιάζουν οι περίοδοι. Why you stop laughing, you stupid creature, or I'm going to break your tsaboukas. Come here. Ladies and gentlemen and the others. Όλο και κανένα πούστη θα έχουμε σήμερα, Τάσο. Are you stupid? With your permission, ladies and gentlemen, I would like to present myself. Επιτρέψατε μου να συστηθώ. Εμένα που με βλέπετε, μαντά. My name is Κούλης. Το όνομά μου είναι Κούλης, μαντά. And that's my artistic name. Είναι το καλλιτεχνικό μου όνομα, το πραγματικό μου όνομα, μαντάμ, είναι πολυεθνικούς. I come to your shiny country as your partner. Έρχομαι στη χώρα σας, σαν φίλος σας και σαν συνεχιάς. Είμαι βρικόλακα. Κατευθείαν απόγονος του μεγαλύτερου βρικόλακα του κόσμου. My daddy, ο πατέρας, έχει πιει πολύ. Πάρα πολύ αίμα, κουβάλι αίμα. Και το όνομά του, μαντάμ, είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Τον λένε ΙΠΑ. Ήτα πι αλφα, που σημαίνει στα ΙΠΑ. She's at midnight time, Τάσο. Ξυπνάει από τα μαύρα μεσάνυχτα. Και αλίμονος αυτούς που κοιμούνται, δεν τους αφήνει σταγόνα αίμα. Της
είναι εκτός όλο τον κόσμο. Και με λένε ΕΟΚ. Εψιλον όμικρον, που σημαίνει τη γλώσσα, έρχεται όταν κοιμάστε. You stupid, you stop the sexual activities with that lady. Σας παρακαλώ, μαντάμ, κλείστε τα φώτια σας, τον ερεθίζετε. You stupid, come here. I do have many relatives in your country. Έχω πολλούς συγγενείς εδώ στη χώρα σας. Και είναι όλοι τους μπασμένοι στα κόλπα. Και όταν λέμε μπασμένοι, εννοούμε μπασμένοι. Ο πιο μπασμένος είναι ο Θανασάκης ο Κανελόπουλος. Ο Δράκουλας του πύργου της Ηλίας. Είναι και ο ψηλός. Ο Δράκουλας του πύργου της Αποστασίας. Ο ψηλός και ο κοντός, εδώ στην Ελλάδα, έχουν αλυσίδα καταστημάτων όπως τα Πριζούλικα. Τα δικά τους καταστήματα, πώς τα λένε Τάσο, εφορίες. Ο ψηλός ρουφάει το αίμα σας από το λαιμό. Ο κοντός μπήγει τα δόντια του όπου φτάζει. Συνήθως στον κόλλο. We do need your blood to survive. Χρειαζόμαστε το...